δούμε ποιος θα πάει στο Τουπάι και θα πάρει και το αγαπημένο του πρόσωπο μαζί του. Ένα δώρο αξίας 1.700 ευρώ περίπου. Υπάρχει μια μικρή χρέωση στην κλήση. Τη βλέπετε τώρα κάτω στην οθόνη σας. Άρα πάρτε τηλέφωνο γιατί δεν έχετε χρόνο, έτσι. Κλείνουν οι γραμμές σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, τι λέτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στο κορίτσι μας. Βέβαια, είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε την Εύη μας. Εύη μου, πού είσαι, κορίτσι μου? Εδώ είμαι. Καλημέρα, μου σήμερα. Καλημέρα. Ωραίο το μαλλί. Μην το φτιάχνεις. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Και τώρα ξέρεις, πρέπει και εγώ λίγο δίπλα σου. Να είμαι και εγώ λίγο πιο περιποιημένη. Καλημέρα, Εύη μου. Καλημέρα σε όλους σας. Είσαι μια κούκλα. Καλημέρα, κορίτσι μας. Να σου πω. Εν τω μεταξύ, σήμερα είσαι εντελώς όντρης έπονε, εσύ. Αλήθεια. Αυτό. Αυτό το χαμόγελο σοκολακίζει πάρα πολύ. Είναι από τις πιο ωραίες εμφανίσεις. Α, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το θεωρώ έτσι ωραίο σημείο αυτό της γυναίκας εδώ, τα κόκκαλα, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει γενικότερα να το βλέπω στη γυναίκα αυτό. Λοιπόν. Ναι, ιδιαίτερα σεξι θα το πω αν και πρωί, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λέξη να το περιγράψει. Όχι μόνο σε μένα, γενικότερα σε όλες τις γυναίκες, αυτό το σημείο, έτσι μ' αρέσει να φαίνεται. Λοιπόν, Εύη μου, έχω να σου πω ότι εδώ στην Κύπρο βιώνουμε ένα μίνι χειμώνα. Ναι. Α, και εδώ εμείς. Εδώ χειμώνα έχουμε, ναι. Χειμώνα κανονικά. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά μέχρι και χθες το βράδυ να είχαμε αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, είχαμε χιόνια στα όρινα, είχαμε χιονοθύελλες, είχαμε τέτοια φαινόμενα και οι μετρολόγοι λένε ότι το φαινόμενο ήταν παροδικό. Θα να έχουμε καλοκαίρι από αύριο της ουσίας και μετά θα έχουμε βροχές και κρύο. Αχ, μάλιστα. Και εμάς κάτι τέτοιο γίνεται, αλλά μιλάμε για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες. Σήμερα ερχόμουν το πρωί στη δουλειά, 11 βαθμοί έδειχνε, 11 βαθμοί, μα 11 βαθμοί Μάρτιο μήνα, αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για χειμώνα. 11, όχι. Κοίτα, θα μάθουμε έτσι ολογικό το 7-8-9 έδειχνε ο υδράγγιος. Αλλά νομίζω ότι θα περάσει η ηλεκτρολόγια, να πάω στο πέρασμα μπροστά μα θα είναι με πολύ καλύτερες θερμοκρασίες. Οπότε ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες. Λοιπόν, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν πτωήθηκε η Μόνικα Μπελούτσι από το χειμώνα που τις μέρες χειμωνιάτικες μέρες που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι άκουσα και από ό,τι είδα, είναι στην Ελλάδα η Μόνικα Μπελούτσι. Έτσι έχω διαβάσει και εγώ ότι είναι στην Ελλάδα, ναι. Τι γίνεται, γιατί. Είναι μεγάλη χώρα μας η Ιταλία, αυτά, να τα λέμε και αυτά. Και έτσι αρκετές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, επιλέγει συγκεκριμένα νησιά. Την Πάρο. Για τις διακοπές της. Μπράβο, την Πάρο. Οι κόμμουν τις περισσότερες φορές, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν έχει μόνο καμπελούτσι να κρυφτεί από τον κόσμο γενικά. Αυτό ακριβώς. Οπότε, ναι. Το 2021. Το 2021 βεβαίως στο Ηρώδιο με την Μαρία Κάλλας, αυτό που πήγε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω τώρα το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, είχε θεαθεί στην Πάρο, που αγαπάει πάρα πολύ την Πάρο. Και όπως είπες και εσύ, πού να κρυφτεί, καλέ η Μόνικα Μπελούτσι, πού να κρυφτεί. Παπαρατσίστηκες φωτογραφίες βεβαίως, όχι η ίδια, δεν ανήρτησε. Και το εντυπωσιακό είναι αυτό ότι είναι η κλασική γυναικεία ομορφιά. Γιατί η Μόνικα Μπελούτσι είναι πολύ όμορφη γυναίκα που μεγαλώνει και αυτή όπως όλοι μας, έτσι. Και γερνάει. Είναι καταπληκτική η ομορφιά που έχει για τα χρόνια τη. Δεν είναι μια γυναίκα που είναι αλλοιωμένη στα χαρακτηριστικά τη. Είναι αυτή η γυναίκα για την ηλικία τη, η οποία έχει αυτό την τρίτη δούλευση, έχει το πρόσωπο αυτό για την ηλικία των χρόνων τη. Έτσι δεν ακριβώς. Είναι το ψεύτικο που βλέπουν οι υπόλοιπες στάρ. Βλέπε Μαντόνα. Έτσι ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει, είναι μία από τις αγαπημένες μου. Λοιπόν, δεν ξέρουμε το λόγο της επίσκεψής της στην Αθήνα. Φαντάζομαι θα γίνει γνωστός. Θα μάθουμε. Ναι. Αυτό δεν έχουν κρυφά. Θα μάθουμε. Αλλά εσύ κάτι άλλο. Κάτι άλλο έχεις να μας πεις, τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Πολύ ωραία να πούμε για τη Μόνικα Μπελούτσι και να λέγαμε ότι έχει Μόνικα Μπελούτσι στην Αθήνα για προεκλογικούς λόγους, αλλά όχι, δεν είναι έτσι. Μόνο θα κάνουμε εκλογές χωρίς την Μπελούτσι. Λοιπόν, σε προεκλογικό κλίμα και επίσημα ανακοινώθηκαν οι εκλογές για την 21η Μαΐου, λοιπόν, Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πανικό στα επιτελεία των κομμάτων.
το όλο ζήτημα, ενώ ήταν προετοιμασμένη η περισσότερη φυσικά η κυβέρνηση, έχει να κάνει τώρα απαραίτητα με το τι θα γίνει με την πρώτη Κυριακή. Τι αποτέλεσμα θα δέχουν οι κάλπες της 21 Μαΐου. Δηλαδή θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα για τις συγκεκριμένες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι και πώς. Να σας πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, η ημερομηνία είναι λίγο αυτή που μας δημιουργεί διάφορα ερωτήματα, όπως και σε όλους, γιατί 21 Μαΐου έχουν ήδη ξεκινήσει οι μαθητές να προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις οποίες ξεκινούν στις 28 Μαΐου. Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στη χώρα μας, με τους περισσότερους που δουλεύουν σεζόν και ασχολούνται με τον τουρισμό να είναι ήδη στις περιοχές αυτές. Οπότε η ημερομηνία αυτή είναι που δημιουργεί εξαρτήσεις αρκετά θέματα και προβλήματα. Λοιπόν, αυτό που επί της ουσίας πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι είναι μια εκκλησία από όλα τα κόμματα. Φέτος δεν θα αυξηθεί, γιατί χρειάζεται μια αυτοδυναμία, γιατί αν είναι μαθηματική ακρίβεια σχεδόν δεν θα υπάρξει την πρώτη Κυριακή. Θα πρέπει το πρώτο κόμμα να έχει τουλάχιστον το 35%. Κάτω πριν σχεδόν το 35. Ναι, μα κανονικά θα πρέπει να έχει 151 βουλευτές. Μάλιστα. Αυτό είναι το σύνταγμα. Αλλά επειδή αλλάζει η διαδικασία, αλλάζουν λίγο και τα νούμερα. Να σου πω ότι θα πάμε σε διάλειψη της Βουλής στις 24 Απριλίου και από εκεί και μετά η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο. Το εντυπωσιακό σε αυτές τις εκλογές είναι ότι ψηφίζουν οι 17άριδες που λένε, τα παιδιά δηλαδή που δεν έχουν ακόμα κλείσει ακριβώς τα 18. Αλήθεια. Είναι σχεδόν 500.000 οι 17άριδες της χώρας μας που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Ναι, είναι το νέο εκλογικό σώμα. Δηλαδή, και έτσι ότι είναι τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 2003 και μετά. Ναι, 2003 και μετά. Μάλιστα. Η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν. Μα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων. Φυσικά, είναι 438,598 άτομα, οι νέοι που ψηφίζουν 17 έως 20 ετών, που ψηφίζουν για πρώτη φορά εκεί. Δηλαδή, είχαμε εκλογές το 2019 που ήταν ανήλικοι ακόμη, οπότε τώρα είναι η πρώτη εκλογική διαδικασία με ανθρώπους που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Και φυσικά είναι ότι αυτό είναι και το αγατογράφητο τοπίο και το τι θα γίνει και τι θα επιλέξουν τα νέα τα παιδιά αυτά για τις εκλογές. Να πούμε απλά και συνοπτικά για να μην κουράζουμε ότι αν δεν υπάρξει η αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής, τότε θα οδηγηθούμε σε αυτό που ακούμε και ξαναλέμε όλοι στις δεύτερες κάλπες, γιατί θα πρέπει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να δοθεί η εντολή διερεύνηση για σημαντικό κυβέρνηση στα πρώτα κόμματα, δηλαδή να δουν αν μπορούν να συνεργαστούν με κάποιο άλλο κόμμα το οποίο έχει μπει στη Βουλή και να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό μέχρι στιγμή και με όσα έχουν δηλώσει οι αρχηγοί των κομμάτων δεν θα είναι τώρα τόσο επίπεδο συνεργασία. Θα υπάρχει μια πόλωση στα κομματικά επιτελεία και αυτό που λένε όλοι είναι ότι πάμε με υλή εντολή για την πρώτη Κυριακή. Ναι, αλλά έτσι, απίθανο τώρα το βλέπουμε αυτό, έτσι, ως σενάριο. Όπως λένε και οι έμπειροι αναλυτές, οι εκλογολόγοι κατά το κοινό λεγόμενο, είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί αυτό. Οπότε η χώρα θα μπει στη διαδικασία του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του ανωτάτου δηλαδή δικαστικού που προέρχεται από τα τρία κορυφαία δικαστήρια τη χώρα, και υπάρχει επαναπροκήρυξη των εκλογών. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε στις εκλογές που ακούγονται ότι θα είναι στις αρχές Ιουλίου, 2 Ιουλίου, για το γεγονός ότι μεσολαβεί το διάστημα των πανελλήνιων εξετάσεων, η διαδικασία των διερευνητικών εντολών κυβέρνηση είναι 9ήμερη, 10ήμερη. Οπότε πρέπει οι εκλογές να γίνουν εντός διαστήματος των 30 ημερών. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο εκλογές αυτό. Ναι, σε προεκλογικούς ρυθμούς η Ελλάδα λοιπόν έχει αρχίσει ήδη, 21 Μαΐου οι εκλογές και θα δούμε, τι θα δούμε. Μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις. Ας ελπίσουμε, κάλπη είναι πάντοτε απρόβλεπτη. Το θέμα τώρα είναι προκειμένου να μην ταραχθεί η διαδικασία των εξετάσεων, γιατί δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες στην Ελλάδα. Είναι και οι ξένες γλώσσες που τα παιδιά δίνουν για πτυχία αυτές τις χρονικές περιόδους. Είναι και αυτά.
τα παιδιά δίνουν στοιχεία στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Οπότε αυτό λίγο δυσκολεύει γενικά την κατάσταση. Γιατί σου θυμίζω ότι οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται στα σχολεία, που τα σχολεία συνήθως είναι και στα κέντρα. Ναι, ναι. Και ίσως μείνουν και πολλοί νεαροί έτσι εκτός, δεν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί έχουν και όλο αυτό το τρέξιμο με τις δικές τους τις, βέβαιως, τις εξετάσεις και ίσως απέχουν από τις κάλπες κιόλας. Ναι, είναι πολλά τα προβλήματα. Τώρα, τι να πούμε, δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, θα δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά για τις εκλογές. Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαστε υποστήριξη, να το πούμε και αυτό. Δεν είμαστε υποστήριξη. Οπότε όλο αυτό θα το πούμε. Γιατί τώρα θέλω να σου πω και πραγματικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε υποψήφοι για να έχουμε αυτό το άγχος. Γιατί πάντα το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, πάντα το σκέφτομαι αυτό και λέω πώς θα είναι αυτή η υποψήφοι, ιδιαίτερα η πολιτική αρχηγή, ρε παιδί μου. Πολύ το άγχος. Πάρα πολύ το άγχος. Δηλαδή, αξίζει τέτοιο άγχος. Επειδή το ζω εγώ με τα ρεπορτάζ τόσα χρόνια, είναι μια διαδικασία πεπατημένη. Δηλαδή, πάνε στο σούρτι. Αγχώνονται εννοείται για το αποτέλεσμα και για τις καλύτερες επιδόσεις, αλλά είναι μαθημένη στο να είναι 23-24 ώρες, ας πούμε, στον δρόμο και με συναντήσεις και με ραντεβού και περιοδίες και επισκέψεις. Αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής. Στην Ελλάδα οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι παραπάνω από μία φορές, οπότε είναι και συνηθισμένοι. Γιατί είναι και η κύρια δουλειά, να το πω έτσι, να το πει, αλλά αυτό είναι. Για να πολιτεύσουν αυτοί οι πολιτικοί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τα σοβαρά προβλήματα. Τι έγινε, τι έχουμε πάλι. Να μου κάνετε και το σχόλιο και πώς το αποτιμήσει. Λοιπόν, ναι, θα σου πω. Τα προβλήματα, αγαπημένη μου ελπίδα, δεν είναι αυτά. Τα προβλήματα είναι αυτά που έχει στην Ανάση. Τι έγινε, καλέ. Φτωχαίνει. Γίνεται πιο φτωχιά. Αλήθεια τώρα. Μειώθηκε η περιουσία της. Κάτσε τώρα. Από τα πόσα δις, τα πόσα πήγαμε δηλαδή. Πόσο μειώθηκε. Περίμενε να σου πω. Σήμερα λέει ότι έχει λιγότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια. 300 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Και πού τα βάζει τα αλήθεια. Έχει πάρα πολλές μετρητές και ράβδους χρήσου. Η αλήθεια είναι ότι... Η Αθηνά Ωνάση, η μοναδική χρυσή κληρονόμος παραδοσιακά του Αριστοτέλειου Ωνάση, που βρέθηκε να διαχειρίζεται μια τεράστια περιουσία, είχε κάποια στιγμή, σταδιακά έτσι, είχε κάποια στιγμή στα χέρια της περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά λεφτά, τι τότε. Δεν μπορώ να μην πω καν το νούμερο. Ούτε εγώ τώρα τα λες, απλά ακούω 2-3, δεν μπορώ να συλλάβω το μέγεθος. Λοιπόν, η 38χρονη κληρονόμος από το 2010 και μετά σταδιακά πουλάει την περιουσία της. Πούλησε το περίφημο νησί του Σκορπιού, στο Μαρόσο Μαγιστάνα, πουλήσε το διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, παραχώρησε προσπόληση και άλλα πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Σε βαθμό που κάποιοι κάποτε είχαν αρχίσει να ανησυχούν για ποιο λόγο το κάνει αυτό η Αθηνά Ωνάση. Και αυτό που βγαίνει τελικά σήμερα το 2023 είναι ότι έχει χάσει αρκετά μεγάλο ποσοστό των χρημάτων της. Η Αθηνά Ωνάση, λοιπόν, να πούμε ότι πάντα στην Ελλάδα είναι ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό και ένα πρόσωπο το οποίο επειδή κουβαλάει πολύ από την σκοτεινή ιστορία της οικογένειάς της, έχει και τρομερό ενδιαφέρον στη ζωή της. Ωστόσο, η ίδια επιλέγει να μην έρθει στην Ελλάδα, να μην έρθει με τη χώρα μας. Η μοναδική της εμφανίσεις ήταν όταν είχε να κάνει με διάφορους ειδικούς αγώνες, τους οποίους ήταν και χορηγός. Και γενικότερα δεν θέλει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη χώρα μας. Παραμένει πάρα πολύ πλούσια, έτσι, παραμένει ένα κορίτσι το οποίο είναι αμύθιτη περιουσία, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι είναι και ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει βρει και την ευτυχία. Και γι' αυτό πολύ συχνά την βλέπουμε όντως. Βέβαια, τώρα λέμε φτωχαίνει η Αθηνά Ωνάση. Δεν νομίζω να φτωχαίνει και τόσο. Έβημο, απλά μειώνεται η περιουσία της που για μας είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα. Για μας είναι αδιανόητα σίγουρα. Κοίταξε, τα χρόνια που ο Ωνάση, ο Αριστοτέλειος Ωνάση, έκανε αμύθιτη περιουσία ήταν και διαφορετικά τα χρήματα. Σωστό. Ήταν τελείως διαφορετική αξία. Από την εποχή του 70 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τα χρηματοοικονομικά. Οπότε η αξία του συζήτησης είναι ότι η Αθηνά Ωνάση θα μπορούσε να έχει τριπλασιάσει με τις ευκαιρίες τις σημερινές
την περιουσία που βρήκε, έχει αποφασίσει να μην την νοιάζει και απλώς. Νομίζω δεν την νοιάζει ακριβώς. Δεν την νοιάζει. Δεν τη βλέπουμε να ασχολείται με κάτι επιχειρηματικό. Ακριβώς. Επομένως δεν την νοιάζει. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Αυτά όμως είναι τα προβλήματα, λέμε και αυτά. Οπότε μήνα δεν έχετε χρήματα, παιδιά, για μήνα. Αν και σήμερα δεν έχει 30 ακόμα, δεν έχουμε πληρωμές. Δημοσιογράφοι και αυτοκόλλια δεν ανάγκη, δεν είναι λιγότερα λεφτά. Μα γιατί και πού, να σου πω και λίγο. 500 εκατομμύρια δηλαδή πού τα έχει, εντάξει πού. Κάτω από το κρεβάτι να σου πετάει και λέει θα πάρω. Έλατε, πού να τα βάλω, καλέ, πού να τα κρύψω κάτω από το κρεβάτι. Δεν χωράνε κάτω από το κρεβάτι. Δεν ξέρω πού τα κρύβουν αυτοί. Πού τα πάνε. Είστε χρηματοκιβώτια. Τα μεγάλα αυτά στο Hollywood, τις ταινίες, όλα τα δωμάτια. Ναι, μόνο αυτά μπορώ να σκεφτώ κι εγώ. Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Τέλος πάντων. Αν θα πει κάποιο ωστόσο και θέλει να μα δώσει 500 εκατομμύρια δολάρια για να δούμε πώς είναι, θα το δεχτώ εγώ, δεν θα πω όχι. Καθόλου. Και θα βρούμε και, πού θα τα βάλουμε, Εύη μου, μην ανησυχείς. Θα βρούμε. Θα βρούμε τόπο, χώρο. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Πάμε σε άλλη κοπέλα τώρα. Πού πάμε? Σε άλλη κοπέλα, σε άλλη κοπέλα. Σε άλλη κοπέλα. Πάμε σε άλλη κοπέλα. Ποια είναι αυτή η κοπέλα? Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία ζει στο όρος Πάικο, δηλαδή στη Μακεδονία. Πού πέφτει το όρος αυτό? Πέλα και Κλίκης. Α, ναι. Πέλα και Κλίκης, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μακεδονία. Η οποία εμφανίστηκε και τα κατέστρεψε όλα η βίδα μου. Όχι μόνο τα κατέστρεψε, έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά. Η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, ναι. Ποια είναι αυτή η κοπέλα, καλά. Περιμένω να δω αν ο σκηνοθέτης θα ρίξει τη φωτογραφία ή θα το πω. Λοιπόν, πρόκειται για κάτι που σπερνάει σίγουρα από το μυαλό, αλλά έχει ορίσει. Είναι η αρκουδίτσα αυτή, η κοπέλα. Η κοπέλα, λοιπόν, ξύπνησε και τι είπε να κάνει, είπε να φάει όλο το μέλι. Πόσο μέλι, δε, 40 κιλά. Έφαγε, ναι, δεν έφαγε μόνο τα 40 κιλά μέλι που βρήκε. Έφαγε και το γόνο των μελισσών. Α, παπα! Είναι εν ζωή ακόμη? Λοιπόν. Ναι, βέβαια, εννοείται. Είναι προστατευόμενο είδος. Τα χώνεψε ενώ. Είναι διάφορο οργανισμό στη χώρα μας. Παπ, 40 κιλά μέλι. Έφαγε 40 κιλά μέλι, έφαγε το γόνο των μελισσών. Και αν υπήρχε κάτι άλλο που έτρωγε, γιατί ξύπνησε ιδιαίτερα πεινασμένη στην ημερία στην Άρχη, έκανε καταστροφές των μελίσσων εκεί των παραγωγών. Και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη η παραγωγή ωστόσο εκεί, γιατί τους έφαγε κιόλας. Και να σου πω ότι ήταν και ληστική παραγωγή, έτσι, φέτος. Γιατί λόγω των συνθηκών, των καιρικών φαινομένων, οι μέλισσες δεν παρήγαγαν τόσο πολύ λάδι. Οπότε πάει, το έφαγε, τους έχει αφήσει έτσι. Τους έχει αφήσει έτσι. Αποζημίωση υπάρχει σε περίπτωση που μία αρκούδα εμφανιστεί και φάει. Είχαν σύσκεψη, έλεγαν ότι η παραγωγή είχαν σκέφτε για να αποφασίσουν και να πούν τι θα ζητήσουν από την περιοχή όταν αποζημίωσουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι είχε 10 χρόνια να εμφανιστεί αρκούδα στην περιοχή. Γι' αυτό και τοποθετήθηκαν οι κάμερες για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις της. Εννοείται ότι το ζώο δεν το πείραξε κανείς. Εννοείται. Και το πιο καταπληκτικό που. Γι' αυτό ήθελα να σου πω αυτή την είδηση περισσότερο. Το πιο καταπληκτικό είναι ποιος είναι ο τρόπος για να αποφύγει να έρθει η αρκούδα να σου φάει τα μέλια. Τι συμφύνουν οι ειδικοί? Δεν έχω ιδέα γιατί δεν το ψάξα ποτέ. Δεν φοβάμαι από τις αρκούδες στον δρόμο. Για πες. Λοιπόν, οι ειδικοί συστήνουν να βάλει ένα ραδιόφωνο να παίζει. Ναι. Το οποίο θα το ακούει η αρκούδα στη διάρκεια της νύχτας. Θα νομίζει ότι είναι άνθρωποι εκεί και μιλάνε και δεν θα έρθει ποτέ να πάρει τροφή και να κάνει αυτό. Αλήθεια τώρα. Ναι, πολύ σοβαρά το λέω. Αλήθεια, το λένε οι επιστήμονες. Παλιότερα, ξέρεις, ήταν όχι ηλεκτροφόρα καλώδια, καλώδια, ξέρεις, τα οποία ήταν χμηρά για να τραυματίσουν το ζώο και τώρα επιστήμονες συστήνουν ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο να παίζει. Ένα ραδιόφωνο. Την αρκούδα μακριά. Φοβάται η αρκούδα τόσο πολύ που την κρατάει μακριά, δηλαδή αυτό. Φοβάται. Νομίζω ότι είναι η παρουσία, την ενοχλία, γιατί είναι ένα μοναχικό ζώο το οποίο δεν επιτίθεται μόνο το που ξέρουμε, έτσι πρέπει να την προκαλέσει την αρκούδα για να εκτεθεί. Δεν θέλει προφανώς να είναι σε περιβάλλον που έχει ανθρώπους, που έχει φασαρία.
Μάλιστα. Και έτσι μας είναι να πούμε ότι έφαγε τα 40 κιλά τα μέλη, έτσι αυξηθεί γενικά ο πληθυσμός των όμορφων αυτών κοριτσιών στη χώρα μας. Και αυτό θέλουμε, γιατί οι αρκούδες είδε προς τα φάνηση και θέλουν και προσοχή. Ωστε, η κοπέλα αυτή, η αρκούδα μας. 40 κιλά μέλι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Τι να πούμε. 40 κιλά μέλι. Ναι, τώρα δεν μπορώ να τα... Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως. Είναι εντάξει η αρκούδα μας. Έπαθε κάτι μετά από τα 40 κιλά μέλι. Όχι, μια χαρά. Όχι, λέει κοπέλα, μια χαρά. Μια χαρά είναι. Στη φωτογραφία με όταση. Σωστό. Λοιπόν, Εύη μας, αγαπημένη, σε ευχαριστούμε. Εγώ θα σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου σήμερα. Φιλιά σε όλους. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Όλο και πιο κοντά στο Πάσχα. Στις Άγιες Μέρες. Ναι, τι ωραία. Τι ωραία. Άγιες Μέρες. Ναι, όπως το λέτε. Την αγάπη μας. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σου. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια σου. Και καλώς τους, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Μα είδε την κοπέλα μας την